γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι καταρχήν έχει λήξει η περίοδος παραχώρησης, 31/12/17. Η νότια πλευρά τα έχει βγάλει πλην ενός καταστήματος, ενώ όλη η δυτική πλευρά νομίζω ότι τα περισσότερα μαγαζιά έχουν τα πυρογραφίσματα, συν τα τζάμια κτλ. Το λιμένα αρχείο έχει προχωρήσει σε παραβάσεις, σε όσους συνεχίζουν να τα έχουν. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή φαίνεται ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και θέλουν να κάνουν το κεφαλίο τους, εγώ το συζήτησα και με τον πρόεδρο το πρωί κατηδίαν στο γραφείο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει όλοι να αντιμετωπιστούν το ίδιο, και για να αντιμετωπιστούν όλοι το ίδιο θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, και αν και κατά την άποψή μου για αυτούς που δεν βγάζουν τα τζάμια και με το έτσι θέλω τάχουν και με τον τρόπο και με την κατασκευή που θέλουν αυτοί, εγώ προτείνω να κάνουμε ενέργειες για να γίνει διοικητική αποβολή. Και εννοείται ότι δεν θα πάρουν και χώρο, δεν θα παραχωρήσουμε χώρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη νέα σεζόν, εφόσον δεν συμμορφωθούν. Με αυτή είναι η άποψή μου, αυτή καταθέτω σήμερα. Από εκεί και πέρα, αυτό πρωτίστως να σας πω ότι αυτό δεν είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όμως επειδή είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και μας ταλανίζει πάρα πολύ καιρό, έτσι. Και τις τελευταίες που διανύουμε. Και επειδή πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, το συζητούμε σαν ενημέρωση, θα έλεγα εγώ, η οποία καλό είναι να καταγραφεί σαν συζήτηση, ενημέρωση και στο πρακτικό, ούτως ώστε, επειδή πιστεύω ότι σύντομα θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα κληθούμε, είμαστε ήδη... Ήδη δεν τους έχεις κάλεση να ζητήσουμε. Πέρα από αυτό. Ενημερώνοντας σας λοιπόν και συνεπιπορώντας αυτά που είπε ο κ. Λιμενάρχη. Εμείς πρώτα στην παραλία, εγώ δεν δέχτηκα ποτέ τον όρο ότι λειτουργούμε με δύο μέτρα και σταθμά. Η παραλία από τη μια κρυμμένη την άλλη έχει κοινό παρονομαστεί, ίδιες παραχωρήσεις, ίδιοι νόμοι, τα ίδια όλα. Αν κάποιος θέλει να παρανομεί και κάποιος δεν θέλει, αυτό δεν το κρίνω εγώ, ούτε εγώ το λέω του ενός παρανόμησε και εσύ μην παρανομήσεις. Κάποιος θέλει να παρανομήσει, να παρατυπήσει, όπως θέλετε βάλτε το, κάποιος δεν θέλει. Έρχονται όμως κάποιοι σε μια μάζοξη που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και σου κάνουν το ερώτημα και μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Λέει, εγώ έχω ένα μαγαζί στην παραλία, θέλω να είμαι νόμιμος. Θέλω να είμαι νόμιμος. Τι προβλέπετε να πάρω το χώρο μου έξω και να είμαι νόμιμος? Αυτό και εκείνο. Πέστε μου το και το κάνω. Βάζω τα τραπεζοκαθίσματά μου και δουλεύω. Δεν θα αφήνεις όμως το δίπλα να είναι παράνομος. Θα πρέπει να σβήσουν όλα και αυτό που ο κύριος Μέρα, να ξεκινήσουμε αυτό. Κατά συνέπεια, εγώ νομίζω ότι επειδή μία μερίδα της παραλίας, ένα μέρος της παραλίας, η νότια πλευρά που τη διαχωρίζουμε για να ξέρουμε που είμαστε και όχι ότι έχει άλλο καθεστώς, σημαίνει και έχουν άλλο σημαίνει και άλλο δεν. Λένε θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτό. Και ό,τι προβλέπετε, ό,τι μας πείτε, το κάνουμε. Να μην σας πω ότι και κάποιοι έκαναν την πρόταση γιατί να πηγαίνουμε παρέλαση με παρέλαση. Όπως πηγαίναμε παλιά. Είναι προτάσεις των καταστηματαρχών. Από παρέλαση σε παρέλαση που είχαν κάποια τροπαθήματα. Από Μάρτιο, από 25 Μαρτίου μέχρι Νοέμβριο. Είναι κάποιες προτάσεις. Εγώ δεν τις φέρνω ούτε για να τις συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, ούτε. Απλά είναι κάποιες προτάσεις που έκανα. Εγώ πρώτα τους είπα να φύγουν, να καταλήξουν στο τι θέλουν, γιατί δεν είμαι υπέρ του Διάρη και Βασίλευε να πω τώρα, ξέρετε κάτι, με τους δε. Και εμείς από εκεί θα βγούμε αλόβητοι. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς έχουμε μια νομοθεσία που αφορά τα δημόσια κοινόχρηστα κτήματα. Σε αυτήν να παραπορευόμαστε, αυτήν εφαρμόζουμε και τίποτα άλλο. Συγχωρήστε με. Ναι. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο δίλημα. Στο δίλημα το να εφαρμόζουμε την νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις κατασκευές, οι οποίες είναι παράτυπες, είναι παράνομες, δεν ξέρω πώς να τις πω, είναι αυθαίρετες. Δεν έχουν αδειοδότηση, κύριε Πρόεδρε. Ξεκάθαρα, δεν έχουν αδειοδότηση. Δεν έχουν αδειοδότηση. Αυτό είναι που λέει ο κύριος Λιμενάρχης. Και να
το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ο ένας τρόπος είναι να πιστούν αυτοί που οι οποίοι έχουν κάνει την αυθαιρεσία να το απομακρύνουν άμεσα και ο δεύτερος τρόπος είναι με δεδομένη την άρνηση και αυτών που δεν έχουν ότι θέλουμε ισοτιμία και κοινή μετακίνηση να πάμε στη διοικητική αποβολή αυτού που είπε ο κ. Λιμενάκης. Έχουμε παρακαλώ, για να δώσουμε μια εναλλακτική όμως από το καλοκαίρι. Δηλαδή, σχετικά κάναμε κάποια σχέδια. Ναι, κατέχουμε. Αφού είδε τα παράλληλα, πρέπει να τρέχει. Καλημεράκι, πάμε σε λίγο με τη σιγουριά. Εγώ είμαι με την άποψη των ανθρώπων που λένε ότι εμείς θέλουμε την νομιμότητα. Εμείς είμαστε έτοιμοι με πρόταση δικιά μας να τους πούμε για να είσαι στην νομιμότητα, πάρε αυτό. Το σχέδιο και θα απαντήσουμε όλοι. Θα απαντήσουμε όλοι. Θα σας απαντήσω αμέσως. Εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία αδειοδότησης η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην νεοτέρων μνημείων. Ναι, πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν τελειώνει γιατί έχουν. Άκουσε με λίγο. Όταν η νεοτέρων μνημείων προκειμένου να το υποβάλει στο ΚΑΣ μου ζητάει εμένα όψη το κτίριο. Και εγώ βγαίνω με υπάλληλο να βγάλει φωτογραφίες όλο το κτίριο και μου βγάζει τα κουτιά. Αν στείλω τα κουτιά αυτά όλα, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε έμφυση. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια τάξη. Ή δεν θα στείλουμε ποτέ στην νεοτέρων και δεν θα πάει ποτέ στο ΚΑΣ και δεν θα συζητηθεί ποτέ και δεν θα έχουμε ποτέ ανεμοφράκτες όπως εκείνους που ζητήσαμε και εγκρίθησαν από το Υπουργείο. Είμαστε στην πορεία αυτή, αλλά μας έχουν φρένο. Εντάξει, όψεις το λέω εγώ τώρα, θυμάμαι είναι ακριβώς όψεις. Για να δώσουμε μια νόμιμη τοποθέτηση κάποιων κατασκευασμάτων στα μαγαζιά, τους δίνουμε το χώρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, δεν αγγίζει κανείς και δεν βάζει κανένας τίποτα μέχρι που να, να ολοκληρωθεί η διαδικασία από την αρχαιολογία. Αυτό που να φάει και δύο χρόνια η αρχαιολογία. Εξόλεπωσης. Τότε να τα αφήσουμε να πάει αυθέρα. Όποιος θέλει βάζει ό,τι θέλει. Πάντως, ένα χρονικό παράθυρο για να το κάνουμε αυτό θα υπάρχει και σε δύο μήνες τζαμάτιες δεν θα υπάρχουν. Οπότε... Τι εννοείς δεν υπάρχουν. Σε πληροφορώ και πες τις βγάλαμε 25 Μαΐου. Εντάξει, αλλά μπορεί να συμβούν και αυτά που... θα μου επιτρέψετε, να σας τολίσω αυτό. Πρέπει να έχουμε μια λογική, έτσι. Στην παρούσα κατάσταση δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη δυνατότητα της παρέμβασης. Πρέπει να έχουμε μια λογική. Έτσι, να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες του χρόνου τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβρη, να έχουμε φτάσει κάπου. Δηλαδή να έχουμε μια λύση η οποία να είναι νόμιμη. Έτσι, το οποίο εντάξει, από εκεί και πέρα θα είναι την παίρνει ή όχι. Σα αρέσει, την παίρνει. Δεν σα αρέσει, την παίρνει. Δεν την παίρνει. Άμα όταν τελειώσετε, κύριε Καράλη, σα πω. Απλώς εγώ θέλω να είμαστε έτοιμοι. Όταν οι άνθρωποι που θέλουν την νομιμότητα, να είμαστε εδώ να τους πούμε. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο. Κάνω το εξής ερώτημα εγώ. Αύριο θα μας φέρουν αιτήσεις για παραχώρηση χώρου για το 18. Εσείς θα δώσετε χώρο στον ΚΕΦΗ ο οποίος έχει κάνει έξω κατασκεύασμα. Σας διαβάζω. Εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένο να το κάνω έτσι. Θα διαβάζω εντάξει ότι... Μας δώσετε, θα μου διαβάσει. Και από την εσύ στο Ρημάκι, στο Ρημάκι, δεν υπάρχει λοιπόν, πρόβλημα. Λοιπόν, θα μπορούμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση μαζί τους αντί για Μάιο να ταξιλώσουν, ξέρω εγώ, τέλος Φλεβάρι για να προχωρήσει, να τους το δώσει, να το καταλάβουν ότι όσο... Κατά παρέμβληση, συγγνώμη κύριε Ζουμί, για μια. Δεν μπορεί να τόσο δώσει να το καταλάβει, να ταξιλώσουν ένα-ενάμιση μήνα πριν μπροστά, οπότε να μπορούμε να πάρουμε τους όπους να προχωρήσει η υπόθεση. Εγώ υπηρεσιακά για να στείλω έγγραφο. Να ξυλώσει κάποιος, συγχωρήστε μου την έγγραφη, παρακαλετά ένα μήνα πιο μπροστά την αυθαιρεσία του, εγώ δεν το κάνω. Υπηρεσιακά. Ωραία, κάνε το με διοικητική αποβολή. Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή το να απευθυνθώ στον Τάδε και να του πω, ξέρεις κάτι,
ξύλωσε το λίγο πιο μπροστά την αυθαιρεσία σου, να μην έχουμε πρόβλημα, μπορεί να το κάνουμε υπηρεσιακά. Στο μιλητό, αν θέλετε, θα το δούμε. Εγώ διαβάζω λοιπόν ότι εντός και τα λοιπά, ότι κατά παρέκκληση κάθε άλλη διάταξη, η παραχώρηση χρήση, γιατί παλιά απαγορευόταν η παραχώρηση χρήση, αυτό που κάνουμε εμείς αύριο θα κάνουμε στους καταστηματάρχες, του υποκείμενου και παρακείμενου χώρου των κατασκευών, όταν είναι εστίαστρο, πέρπολα και τέντα. Αυτές οι κατασκευές μνημονεύει ο νόμος αυτό. Του φορέα διοίκηση και μετάλλευση του ημέρα που κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Λιμενών και Λιμενικής Πολιτικής κτλ. Στην αίτηση προς το φορέα υπάρχει για την παραχώρηση του προηγούμενου εδαφείου επισυνάπτεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών. Και μιλάμε πάντα για πέρπολες και ασπλατέντες. Δεν μιλάμε για κλειστούς χώρους. Στις περιπτώσεις κινημένων αρχαιολογικών χώρων για τη λήψη απόφασης παραχώρησης απαιτείται και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Και ρωτώ εγώ τώρα. Εμείς σε 5 μέρες θα έχουμε αιτήσεις, θα κάνουμε συμβούλιο να δίνουμε χώρο. Όταν μας φέρει ένας αίτηση από αυτούς που έχουν τις κατασκευές, θα του δώσουμε χώρο. Όταν δεν μας φέρει τα λεφτά που ζητάει αυτό. Προφανώς δεν μπορεί να μας τα φέρει. Δεν μπορεί να μας τα φέρει. Άρα, θα του δώσω. Κατά συνέπεια θα είναι όχι μόνο αυθαίρετο γιατί έχει το κατασκευάσμα, θα είναι και αυθαίρετο στον χώρο γενικότερα. Οπότε πού πάμε, πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει κάνει άλλη κατάληψη. Θεωρητικά από την Τριανταμία και μετά δεν έχει κάνει. Και λογικά δεν μιλάμε και για την διαβόλη, μιλάμε για ανάπτυξη τη άδεια κατάληψη κοινοβουλευτικών. Γιατί δεν είναι ενοικίαση. Δεν έχει γραμμάτια. Δεν είναι. Δεν έχει γραμμάτια. Ναι, ενώ αν είχε. Και προσέξτε, εχθές ήρθαν στο γραφείο δύο άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην νότια πλευρά του λιμανιού και ζητήσανε με αίτησή του τι παραβάσει έχουν γίνει. Έτσι, από 1η-1η του 18 και μετά στην παραλία για αυτούς οι οποίοι έχουν τραπεζοκαθίσματα χωρίς να έχουν παραχώρηση χώρου. Μα δεν βλέπετε ότι το παιχνίδι έτσι, λοιπόν. Ο ανταγωνισμός είναι γενικό. Λοιπόν, άρα. Δεν τα απαντήσει. Εγώ πιστεύω. Τι θα απαντήσω. Εγώ έχω κάνει παραβάσει. Σε εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει. Όχι, πρέπει, δεν περίμενα να μου έρθει η αίτηση για να. Εγώ τις έχω ξεκινήσει ήδη τις παραβάσεις. Πάντως είναι ένα θέμα στο οποίο καλός ή κακός κάποιοι τους πειράζει που υπάρχουν αυτά τα κατασκευάσματα πέραν από την αυθαιρεσία, όχι τους πειράζει και επαγγελματικά. Και έχουν πάει απέναντι. Και αυτό το απέναντι έρχονται καθημερινά εδώ και λένε τι κάνετε με αυτό το πράγμα, έχετε κάνει αυτά που πρέπει ή θα σας καλέσει ο εισαγγελέας για να το κάνετε. Χωρίς να είναι απειλητικό, είναι στο πλαίσιο της μιας συζήτησης με ανθρώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται μάλιστα περιπτώσει στο λιμάνι. Πάνε στον κύριο Λιμενάρχη, λένε έχετε κάνει παραβάσει, δώστε μου το ημερολόγιο, δώστε μου εκείνο να δω. Έχει αρχίσει, είναι κάτι που ψάχνετε. Νομίζω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο. Κάποιο τρόπο, ο οποίος να είναι ήπιος, να συνεννοηθούμε με αυτούς που έχουν τις κατασκευές, να δούμε πώς μπορεί και τι είναι αυτό, να φύγουν. Αν δεν φύγουν με το Ευαγγέλιο, να το πω απλά και δεν με πειράζει που ακούγομαι και στα μέσα, θα πρέπει να φύγουν με το Ευαγγέλιο. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουμε έτσι. Τώρα. Είναι ομόφωνη απόφαση για ίση μεταχείριση όλων. Προφανώς. Οι αποφάσεις όλες που παραχωρούμε είναι λοιπόν, για ίση μετακίνηση και χωρίς παραχωρήσεις κατά εφόσον έχω πάρει τέτοια απόφαση, όποιος παρανομεί θα πρέπει να γίνει αυτά που λέω στον διοικητική αποβολή, πρόστιμο, ότι εγώ την προβλέπει ο νόμος. Και να, το συντομότερο μετά από αυτό να είμαστε εμείς έτοιμοι να έχουμε έτοιμη πρόταση σύμφωνα με τον νόμο. Εμείς έχουμε υποβάλει ότι σας παραχωρούμε τον νόμο. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να επισπέψουν αυτές τις άδειες. Να ρωτήσω κάτι, αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις εξασίες, θα είχαν κάνει αυθαίρετα ή είχαν ρωτήσει παλιά το Οικοταμείο που είπε κάτι της έτσι και βάλτε της έτσι, γιατί λένε ότι εμείς δεν τα βάλαμε αυθαίρετα, κάποιοι μας είπαν και τα βάλαμε και τώρα παιδιά μας βγάζετε τα. Όχι με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής όμως. Ποιος τους είχε πει βάλτε τα αυτά τα πράγματα, από μόνοι τους. Για άτυπα κάποιος, γιατί έτσι λένε. Γιατί εμείς δεν τα βάλαμε αυθαίρετα, κάποιος μας είπε. Απλά παιδιά για να το κλείσουμε, γιατί όσο το συζητάμε δεν θα. Νομίζω ότι. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ομόφωνο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε πολλές επιλογές.
ούτε νομίζω ότι είναι θέμα που θέλει ή δεν θέλει κάποιος. Εφόσον υπάρχουν αντίπαλα μέρη, τελικά το πού θα πάει το πράγμα είναι δεδομένο. Το μόνο που δεν είναι, ας πούμε, δεδομένο είναι αν θα πάει, ξέρω εγώ, σε 2 μήνες, σε 4 ή σε 1 χρόνο. Αλλά το πού θα καταλήξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συγγνώμη, ναι, θα το πει Σοφία αμέσως. Συγγνώμη, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Η μία τάση έρχεται και λέει ότι αυτό, αν περάσει ένα δίμηνο ακόμα, εμείς πρέπει να κλείνουμε και να φεύγουμε. Αυτό είναι καλύτερη μία τάση. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Δεν έχει σημασία τι λέει ο καθένας. Εφόσον είναι δύο αντίπαλα μέρη, αυτό σημαίνει ότι όσο περνάει ο χρόνος θα το τραβήξουν στα άκρα. Οπότε το πού θα φτάσουμε τελικά είναι δεδομένο. Θα φτάσουμε στην νομιμότητα. Σε αυτό που επιτρέπεται. Γιατί ουσιαστικά δεν θα αφήνει κανένα στον άλλο περιθώριο να κινηθεί. Έτσι. Οπότε δεν έχουμε επιλογές. Ότι οι επιλογές είναι πολλές. Δεν έχουμε επιλογές. Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι παιδιά, αυτή είναι η λύση που προτείνουμε. Προσαρμοστείτε, έτσι, για να μπορέσει να είναι και βιώσιμο όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί ακόμα και εγώ έχω κάνει κάποιες συζητήσεις και λέω ρε παιδί μου, ωραία, πες ότι το αφήναμε όλο αυτό, να συνεχιστεί. Ωραία. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι παράβαση καθήκοντος όλοι στα δικαστήρια κτλ. Πάλι η κατάληξη ίδια θα είναι. Έτσι. Δηλαδή, και θα έχουμε χάσει και χρόνο. Άντως, δηλαδή, θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο το ξέρουμε τώρα, μετά από κάποιους μήνες, θα έχουν μπλέξει ένα σωρό άνθρωποι και το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Πάλι θα ψάχνουμε να λύσει. Μπορούμε να το διακινήσουμε όπως σήμερα. Πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί δεν είπε ο πρόεδρος ότι του είπαν κάποιοι και έτσι να τις 2 μήνες έχουμε κλείσει. Δηλαδή αν δουλεύουν με ανθρώπους. Κάποιοι που κάνουν, εγώ αν δουλεύω έτσι. Αν συνεχίσουν έτσι, αν δουλεύω να κλείσει το χώρο. Αν δουλεύω. Και ο άλλος δεν μπορεί να βάλει στο κάτι απόψε και εγώ να είμαι να παίξω μόνο με 5 λεπτά. Για να σου πω και κάτι. Εμείς παραχωρούμε κάποιους χώρους, ρε παιδιά. Εμείς παραχωρούμε χώρο, υπαίθριο, δεν παραχωρούμε κτηριακές εγκαταστάσεις. Από εκεί πέρα το να γίνει αυτά που είχαμε πει και μας έχουν αναλώσει πάρα πολύ, το να γίνει μια στοιχειώδης προστασία, γιατί δεχόμαστε ότι υπάρχουν άνεμοι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Να γίνει. Το ψάχνουμε, το ζητάμε, να το αδειοδοτήσουμε, να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα, το να γίνουν κουτιά σε όλη την παραλία μπροστά καινούρια, αν νομίζετε ότι είναι βούληση δική μας και πρέπει να το δούμε, να πάρουμε το. Αλλάξουμε το νομοθεσιακό. Να πω κάτι. Καταρχήν να διευκρινίσουμε το εξής, ότι οτιδήποτε γίνεται τώρα, έτσι, δεν γίνεται επειδή υπάρχει πίεση από αυτούς που είναι στην νότια πλευρά. Όχι. Παραβάσεις και δικογραφίες κτλ. Έχουν γίνει ήδη από πέρσι. Ένα. Δεύτερο. Έχει αφαιθεί εντωμεταξύ να. Πώς να το πω. Περιραίως ατμόσφαιρα, ότι επειδή υπάρχει χώρος για τους πεζούς να προχωράνε, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Το βασικό είναι ότι αυτές οι κατασκευές δεν έχουν άδεια. Τελεία και παύλα. Γιατί και μένα σε συζητήσεις και τα λοιπά, με έχουν πιάσει με γνωστούς και είναι τι ωραία και είναι μια χαρά, ωραία. Εάν αυτές οι κατασκευές κατορθώσουν να πάρουν αδειοδότηση, την προβλεπόμενη αδειοδότηση, και τα σκυλιά δεν μένουν, ας τις έχουν. Έτσι, να έχουν όμως αδειοδότηση. Να είναι κλειστά κουτιά. Αν κάποιος τους εγκρίνει να είναι κλειστά κουτιά. Ποιος θα τους εγκρίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν μπορέσουν να πάρουν την αδειοδότηση, να την πάρουν. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι κατασκευές δεν έχουν κανενός είδους αδειοδότηση. Τέλος. Okay. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς αυτά που υποβάλαμε τις κατασκευές, τι κατασκευές. Εμάς είναι κατασκευές που μας έχει υποδείξει το Υπουργείο με άνοιγμα από βοριά, από νοτιά και από την είσοδο, από μπροστά. Ωραία. Δεν επιτρέπεται να είναι κλειστές, όχι μόνο σε κατασκευές μέχρι επάνω, ωραία, ούτε αν είναι 50 πόντι. Θα πρέπει να έχει προσπέραση όποιος θέλει. Αυτό λέει. Είχαμε πει για δύο, για μια εναλλακτική. Είχαμε πει δύο λύσεις, πολύ καλά θυμόσαστε. Ναι. Δύο λύσεις τις είχαμε υποβάλει στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, πέρασαν. Ναι. Πήγαν αρχαιολογία Βυζαντινών και νεοτέρων, πήγαν Συμβούλιο Νήσων, το παρέπεψαν. Το επέστρεψα μάλλον στην νεοτέρα του, λέει να πάει κρας, ναι, και η νεοτέρα ζητάει τώρα όψεις και φωτογραφίες, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι ο όρος που έχει στο έγγραφο, προκειμένου να το προωθεί στο κρας. Σε οποίες εμείς, όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και φρενάρουμε όλη μας τη διαδικασία, γιατί κακά τα ψέματα, το να επιτύχουμε εμείς
το να βγει ένα αποτέλεσμα με μια συγκεκριμένη κατασκευή και να πούμε κύριε αυτό είναι αν θέλετε κάντε το. Πάρε φωτογραφίες. Είναι επιτυχία και είναι καλό και πάρει αυτό. Δεν παίρνουμε φωτογραφίες μόνο στο νότιο τώρα. Και μετά μας εκκρίνουν μόνο το νότιο και τέτοια για να ξαναπάμε μετά στο κάτι για το άλλο μισό. Και σας διαβάζω κιόλας εδώ ότι εκεί που λέει για τις κατασκευές και για την νομιμοποίηση λέει αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ως προς το σχεδιασμό αλλά και ως τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και αμαία, αυτό που λέμε με ανοίγματα και δεν ξέρω τι, και έγκριση από το Γενικό Γραμματέα κτλ. Κατά συνέπεια δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και νομιμοποιείται αύριο. Θέλει αποφάσεις από το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, θέλει κάποια πράγματα που εμείς για τις κατασκευές που προτείναμε τα έχουμε κάνει. Και προσπαθούμε μέσα από αυτό και αν δεν είχαμε αυτά τα εμπόδια, ενδεχόμενα να το είχαμε τελειώσει. Ωραία, για να μην κρεμάσουμε τους ανθρώπους των Ροδιά, οι οποίοι αυτοί διαμαρτύρονται ότι αν δεν προχωρήσετε γρήγορα, εμείς θα κλείσουμε. Μπορούμε να στείλουμε όψεις τώρα τη νότια πλευρά. Αν θέλετε να το διαχωρίσουμε, να το διαχωρίσουμε. Όχι να το διαχωρίσουμε. Αυτό μπορούμε και οι άλλοι να μην το δώσουμε καν άδεια για τα πεζοκαθαρίσματα. Δεν μπορούμε να κρεμάσουμε όλους τους ανθρώπους. Στους άλλους θα τους πούμε ότι δεν σας δίνουμε άδεια τα πεζοκαθαρίσματα. Κύριε Ζώα, δεν αρέσει σε ποιους. Σε μέρος της παραλίας δεν αρέσει. Προφανώς φωτογραφίζω αυτούς οι οποίοι κλείνουν μέχρι πάνω. Σε αυτούς δεν αρέσει. Γιατί να μην κλείσει μέχρι πάνω, μόνο να συμφωνήσει. Να το στείλουμε. Να το στείλουμε. Στείλουμε. Εμείς έχουμε ελεύθερο αυτό το κομμάτι που η όψη είναι ελεύθερη. Μπορούμε να τα φωτογραφίσουμε, να τα στείλουμε, να ζητήσουμε την έγκριση για αυτό και στου υπόλοιπου που θα έρθουν αύριο μεθαύριο να κάνουν έτσι. Να του πούμε, παιδιά, επειδή με αυτά που έχετε κάνει δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε τις όψεις. Εάν δεν τα ξυλώσετε να στείλουμε στο αρχαιολογικό, όποτε το κάνετε, θα βγάλουμε τις φωτογραφίες και πολύ σύντομα θα σας απαντήσουμε. Και τελειώσαμε. Δεν μπορώ να παίζω. Και να βγάλουμε στους κάτω θα πάνε και αυτοί. Να καταλάβεις την άλλη μέρα τι θα γίνει. Μόλις όλοι τους άλλους δεν ετοιμάζονται, θα αρχίσουν να τα... Οι άλλοι θα τους κυνηγάνε τα πρόστιμα. Εγώ θα μιλήσω πώς θα γίνει. Και άλλο τη Δευτέρα με την νεοτέρω μνημείο. Και εγώ την έχω σκεφτεί κύριε Δημενάρχη, αλλά αν θέλετε να το συζητήσουμε, να κρεμάσουμε όλους, επειδή είναι πέντε οι οποίοι αυτοί είναι άσχημη ιδέα. Γιατί φαντάζεστε εσείς την παραλία, και ο Ζουμίδης πολύ καλά κάνει και το εκθέτει έτσι, γιατί πιστεύω ότι το βλέπει λειτουργικά. Φανταστείτε εσείς την παραλία να πάρουμε μια έγκριση μέσω ΚΑΣ, με μπόλτο το βάζω το ΚΑΣ, γιατί έχει τη διαδικασία του πότε θα μπει στο ΚΑΣ το θεματάκι της ΧΙΟΥ για 10 ανεμοφράκτες, έτσι. Να πάρουμε μέχρι τη Μουντουριό του, ενδεχόμενα πιο επάνω, ναι. Και από εκεί πάνω να μην έχουμε και να βγάζουμε μετά μια παραχώρηση με ανεμοφράκτες ή τριετούς διάρκειας για τους κάτω και μια χωρίς τίποτα, γιατί μετά πρέπει το τίποτα να υπάρχει επάνω, ούτε ανεμοφράκτες ούτε ζαρτινιάρα κανονικά με την έννοια της παράβασης, για τους πάνω. Φανταστείτε τι θα γίνει το λιμάνι. Το ανάποδο και χειρότερο. Ναι, το θέμα ότι την ευθύνη γι' αυτό. Ναι, μα ποιο δεν αναγνωρίζει, ξέρετε τι γίνεται. Ευθύνη σήμερα έχει ο Κέφης, ο οποίος έχει κάνει την δραστηριότητά του. Αύριο που θα φύγει από το μαγαζί και θα έρθει ο Βογιατζής, ο Βογιατζής ήρθε να επενδύσει μέσα από ένα πλαίσιο που υπάρχει. Δεν θα φταίει ο Βογιατζής, ο καινούριος. Αυτοί εναλλάσσονται, ξέρετε πολύ καλά ότι πάρα πολλοί από αυτούς εναλλάσσονται. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος κτλ. Και δεν θα φταίει ο ίδιος. Θα φταίει κάποιος άλλος για εκείνον. Είναι λίγο μπέρδεμα. Εγώ να το κάνω, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Μπορεί να μας λύσει ένα μέρος του προβλήματος. Και μετά μόνοι τους θα τα κάνουν οι άλλοι. Θα δούνε κάτω τους άλλους και θα πούνε. Απλά θέλω να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εκδοδομένοι στο να μην μπορούμε να δώσουμε άδεια σήμερα σε κανέναν για το 18 ο οποίος έχει αυθαίρετη κατασκευή. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε στους νοτινούς που είναι νόμιμοι. Στους νοτινούς που έχουν λέει να πάρουν μπορούμε. Σκαρέκλε μου στο είπα. Μπορούμε κύριε Ζουμίδη, μπορούμε. Δεν μπορούμε, είπα, να δώσουμε άδεια σε κανέναν από αυτούς που καταλαμβάνουν χώρο. Ωραία, αυτό το με αυθαίρετη κατασκευή. Ωραία, αυτό το είπαμε. Είναι απολύτως. Αυτό δεν το δίνω. Και τους έχω στείλει έγγραφα, να το γνωρίζετε και εσείς, το κοινοποίησα έστω και καθυστερημένα και στο κεντρικό λιμενάρχειο. Στο οποίο ο Ανάδος Βοπούλιος δεν έχει στέγαστρα. Ναι, βεβαίως μπορούμε. Όσοι όλοι έχουν στέγαστρα, όλοι μπορούμε να δώσουμε. Ακούω ότι πολύ δεν τους αρέσει η ιδέα μας, γιατί το στέγαστρο, το σχέδιο τους αρέσει. Ναι, πες αυτό που δεν τους αρέσει. Αυτό ακριβώς είναι η αντίδραση του κάτω. Έτσι δεν τους αρέσει.
Όμα δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι παιδιά, να το δει. Εδώ έχει υπογραφές υπουργών. Τι δεν έχει γίνει γύρω αφού σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Όχι μόνο. Εκεί όταν του δώσουν παραχώρηση θα υπολογίσουν και ένα χώρο ο οποίος θα είναι ελεύθερος. Έτσι. Μην πάμε τα καλά στην Αγκάδα. Υπάρχει άνοιγμα. Τα καλά στην Αγκάδα που βάλαμε την κίτρινη γραμμή και φτάσαν τα τραπεζάκια μέχρι απάνω να τα βάζουν. Διότι φέτος αυτό δεν θα γίνει. Τσούπα Σοφία, θέλω και του πρώτου να μην υπακάνουν τις βάρκες. Δεν είμαστε δικιά μας. Και το Υπουργείο είπε στο χαρτί, το Υπουργείο μας, στο χαρτί που έστειλε και λέει ότι για αυτά τα δύο σχέδια που στείλατε και λέει ότι ναι, μεν τα εγκρίνουμε, λέει δεν αποτελεί κανενός είδους άδεια και ότι ο καθένας ξεχωριστά από εκεί και πέρα, εγώ που έχω το μαγαζί, πρέπει να υποβάλω. Βέβαια. Το γραφικό, το σχέδιο, για να το εγκρίνει στον καθένα μεμονωμένα. Έτσι. Και να συμπληρώσω ότι τα σχέδια που σου προτείναμε, που λέτε να έχουμε κάτι πρόβλημα, κάτι εμείς θα προτείνουμε, εννοείται ότι έχουμε πάρει το τελικό από δεύτερη έγκριση. Δηλαδή αυτό το έργο που λέει ο κ. Μενάρχης, αυτό που προτείναμε εμείς και είδατε και όλα αυτά, ουσιαστικά ο τελικός αποδέκτης, που ακόμα και η αρχαιολογία να το δεχόταν, μπορεί να κολλούσαμε στο Υπουργείο. Και μας έχει πει και το OK το Υπουργείο. Αυτό θέλει να πει. Δηλαδή. Έχουμε πρόταση. Δηλαδή, αν έχουμε και την είμαστε, αρκεί να ξεκολλήσουμε από την αρχαιολογία. Ναι, με αυτό δεν πρέπει κάτι να κάνουμε για να ξεκολλήσουμε. Δηλαδή, έχουμε πάρει την έννοια του τελικού αποδείκτου ουσιαστικά και είμαστε. Αυτά του θα πάρουν, του θα πάρουν. Βεβαίως, τα ξέρουν όλοι, έχουν υποθεί όλα. Χτες είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του κομμουνιστήριου, η οποία ήταν πάνω από 2 ώρες. Τα συζητήσαμε, όχι μόνο αυτά, γιατί έχουν κι άλλα από σήμερα, δηλαδή τα έφρεπτα δεν πρέπει να ξεφορτώνονται στην ΚΙΟ, πρέπει να πηγαίνουν στα μεστά. Έχουμε κι άλλα προβλήματα που δημιουργούν προβλήματα στους επαγγελματίες γενικότερα. Εγώ το αναγνωρίζω, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σε μια τάξη και για να μπουν πρέπει να σπάσουμε τα αυγά και για να σπάσουμε τα αυγά πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε, για να έχει το λιμάνι της ΚΙΟ, αν μπορεί να το λύσουμε χώρο να ξεφορτώνονται έφρεπτα. Αλλά δεν γίνονται όλα δια μαγείας και με έναν αδάκι. Δεν μπορεί. Θέλει τρέξιμο, θέλει δουλειά, θέλει ψάξιμο. Το θέμα των θεράστων, συγγνώμη το πανέχομαι, είναι ώρα να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε τις εμπόριες κοινότητες. Πρέπει όλοι μαζί να σταματήσει. Αυτή το δίκτυο. Μα κάνανε συνάντηση και δεν κάναμε. Αυτή το δίκτυο. Εδώ κάνανε επίθεση στον αυτό. Στο YouTube. Από ό,τι φαίνεται είναι και σε αργή έξοδο. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή εκτός από να κάτσουν όλοι μαζί και να δουν πώς θα δουλέψουν το λιμάνι σαν χώρο μαγαζιών. Γιατί αυτό το σταματήναμε αυτό. Του το προτείναμε. Του βγάλαμε από εδώ. Εγώ μάλιστα του είπα ότι αν θέλετε σα παραχωρώ και την αίθουσα τη συγκεκριμένη. Κάσετε, συζητήστε. Εγώ φεύγω. Βγάλετε ένα αποτέλεσμα και πέστε μας παιδιά, εμείς θέλουμε αυτό όλη η παραλία. Κοινά, όμορφα, χωρίς να διαιρούμε για να βασιλεύουμε. Εμείς τους θέλουμε όλους μαζί, είναι επαγγελματίες, είναι σε δύσκολες εποχές να δουλέψουν. Αλλά άμα μας στείλετε θέματα γιατί παρανομεί ο Ζουμίδης και δεν του λες γιατί παρανομεί, είμαστε υποχρεωμένες σαν υπηρεσίες. Είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες. Εγώ είμαι ο πρόεδρος σε μια υπηρεσία, αλλά είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία. Τόσο η δική μας, όσο και η λιμανική αστυνομία, να εφαρμόσει αυτό που πρέπει να εφαρμόσει.